Θα δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας στο Φάνη του Τζιάρη μετά από αρκετό καιρό. Φάνη, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνεις? Πολύ καλησπέρα, δώσε καλά. Είσαι καλά? Βεβαίως. Ξέρω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα σε έχουμε ζαλίσει. Ναι. Αλλά σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά πάντα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το είπα χθες τον αέρα, ίσως στην Αθήνα δεν το άκουγες, το λέω και τώρα ενώπιον σου, ότι δεν προτιμούσα να τα πούμε πριν. Προτιμώ να τα πούμε μετά, γιατί στο πριν δεν ξέρω και τι θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα όμως που συναντήθηκες μαζί του, τώρα που συζήτησες μαζί του, τώρα που τον είδες, γιατί είσαι από τους λίγους τυχερούς ή άτυχους, εσύ το ξέρεις, που συναντήθηκες μαζί του, γιατί είναι κάτι πολύ σπάνιο να βρεθεί κάποιος πλέον με τον Παπαθανασάκη στην Ελλάδα και αναγκάστηκες να πας στην Αθήνα για να το κάνεις. Τώρα νομίζω έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Και αν θες, ας ξεκινήσουμε από αυτή τη συνάντηση. Πώς τον είδες, πώς τον αφουγκράστηκες ως μια πρώτη εικόνα, και μετά να πάμε στο διατάφτα που αφορά και όλο τον κόσμο, βέβαια, και το μέλλον του Ηράκλη. Νομίζω ότι είναι προβληματισμένος και σκέφτεται διάφορα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθεί αυτή τη στιγμή, από ό,τι είπε ο ίδιος, να δώσει λύσεις στο οικονομικό πρόβλημα του Ηράκλη. Να βρει λεφτά, ή έχει βρει λεφτά, γιατί κάτι δεν κάνει αυτή τη στιγμή και αρχίζει να κάνει. Από ό,τι δήλωσε ο ίδιος και από ό,τι ακούω ότι γίνονται. Ναι, πληρώθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές προχθές, που ήταν οι παίκτες που δεν είχαν υπογράψει ακόμα την εκχώρηση από τα τηλεοπτικά. Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένει κάποια έσοδα. Μου είπε ότι έχει αυτός ο ίδιος προσωπικά λεφτά και έτσι θέλει να πληρώσει τα υπόλοιπα που χρωστάει και να κάνει και στην εφορία κάτι τέτοιο. Έχει καταλάβει το μέγεθος της κατρακύλας, να το πω. Ίσως βρεις καλύτερη λέξη, που έχει φτάσει ο Ηρακλής στους τελευταίους μήνες. Κοίταξε, αυτό όταν το μάθαμε τελευταία εμείς, γι' αυτό τον λόγο ενεργοποιηθήκαμε λίγο περισσότερο, ότι όλοι είναι απλήρωτοι και άρα κάτι πρέπει να γίνει. Ο ίδιος το έχει καταλάβει, ότι με τα λάθη, με τις επιλογές, με όλα όσα έγιναν αυτούς τους μήνες, φτάσαμε σε αυτό το πολύ κομβικό και κρίσιμο σημείο για την ομάδα. Λάθη πιστεύω ότι έχει κάνει 1000%. Δεν μπορούμε το αφαιρούμε το δικαίωμα ότι όταν το ήρθε, κατάφερε και η ομάδα βγήκε στην Αθήνα και έβαλε και κάποια λεφτά. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η επόμενη χρονιά κύλησε τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Κάπου χάθηκε η μπάλα εισαγωγικά στο θέμα των πληρωμών και των χρημάτων, και νομίζω ότι πρέπει να βγει και να πει ευθέως το budget του Ραγβή, τα έξοδα του Ραγβή, τα έσοδα του Ραγβή, και να πει το τόσα λεφτά έβαλα, τόσα έκανα, τόσα πλήρωσα, τόσα χρωστάω, τόσα έξοδα είχαμε. Οπότε θα καταλάβει και όλος ο κόσμος τι συνέβη φέτος στην ομάδα. Εσύ που πήγες και εκεί. Και εγώ το ίδιο δηλαδή, γιατί δεν ξέρω και εγώ. Του το ζήτησες να υποθέσω, Φάνη, έτσι δεν είναι? Φυσικά του το ζήτησα. Η απάντηση που πήρες ποια ήταν? Είπε ότι τελειώνει κάποιες τελευταίες δουλειές που έχει και θα βγει και θα μιλήσει. Ναι, αυτό το ακούμε μήνες βέβαια, να δούμε αν θα γίνει. Το ακούμε μήνες, αλλά αυτή τη στιγμή μου είπε τουλάχιστον μια εβδομάδα με 10 μέρες και θα βγει και θα μιλήσει. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, ότι μου είπε, σα το μεταφέρω. Βεβαίως, βεβαίως. Στην επαφή αυτή, στη συνάντηση που σε δέχτηκε στην Αθήνα και βρεθήκατε, πώς σε αντιμετώπισε βάσει και τη πρόταση και τη ιδέα και τη πρωτοβουλία που έχει εσύ μαζί με κάποιου άλλου ανθρώπου? Εντέρια νομίζω, δεν νομίζω ότι είσαι πολύ φιλικά. Από εκεί πέρα το θέμα είναι ότι ζητήσαμε κάτι σε αυτά εδώ τα πράγματα που σου είπα. Την ενημέρωση για όλα. Την ενημέρωση και το τι μέλη γενέσαι, το τι έσοδα προβλέπεται να έχει η ομάδα φέτος, και να μας δώσει και ένα χαρτί με τα έξοδα του. Mm-hmm. Θα το κάνει αυτό? Φυσικά, αφού αυτό μας είπε. Το πότε αυτό το μου ξέρουμε? Είπε βασικά, κάτι διάνο. Το πότε το ξέρουμε, γιατί και ο χρόνος πιέζει. Είπε τουλάχιστον μια εβδομάδα με 10 μέρες. Mm-hmm. Η δική σου η πρόταση, αν θέλεις, η δική σας η πρόταση, γιατί από όσο ξέρω δεν είσαι μόνος σου. Είτε είναι ο κύριος Αντωνέλης, είτε είναι κάποιοι άλλοι κοντά στον Ηρακλή, βετεράνοι ή οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι ακριβώς? Να αφήσετε τον ίδιο τον Παπαθανασάκη στην άκρη, αυτό που λέγαμε και χθες στην εκπομπή, μέσω ενός νομικού πλαισίου με το οποίο θα ελέγχετε τα πάντα, έσοδα, έξοδα, τι μπαίνει, τι βγαίνει στην ομάδα, και να διαχειρίζεστε τα όποια έσοδα, ή σε δεύτερο πλάνο, εάν δεν κάνει στην άκρη ο ίδιος, να δεχτείτε να είστε με τον Παπαθανασάκη μέσα στην ομάδα? Γιατί το δεύτερο ξέρεις ότι προκαλεί και αντιδράσεις. Το δεύτερο προκαλεί αντιδράσεις από τους φιλάθλους. Και είναι λογικό, νομίζω. Δεν το θέλουν καθόλου αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεν θέλουν να υπάρχει Παπαθανασάκη στην ομάδα, ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας, οπότε δεν μπορούμε να τον πεις
με τον πιστόλι σήκω φύγε. Το θέμα είναι το τι θα αποφασίσει ο ίδιος να κάνει και το πώς το φέρνει ο ίδιος στο θέμα το προσωπικό του. Αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει. Ή αν θέλει να μείνει μυρώνοντας κάποια πράγματα, ρυθμίζοντας κάποιες καταστάσεις και σε βάθος χρόνου θελήσει και αποχωρήσει αν δεν το θέλουν οι φύλαθλοι. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και δεν υπάρχει και είναι ανεπιθύμητος. Να θελήσει να το εμπλακεί ενώ έχει λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Μπορεί να θελήσει αυτό, μπορεί να θελήσει να φύγει από τώρα, μπορεί να θελήσει να μείνει και να το λειτουργήσει. Αυτό είναι η προσωπική του άποψη και ιδέα και νομίζω θα τα βάλει όλα κάτω και θα δει ποιο είναι το καλό για τον εαυτό του και για την ομάδα. Να το πω διαφορετικά, ο Φάνης ο Τουτζιάς μαζί με τους φίλους του, συνεργάτες του κτλ. Μπαίνουν τώρα υπό την σκέπη, υπό τη σκιά, υπό τις εντολές του Παπαθανασάκη ή μπαίνουν μόνο αν κάνει την άκρη με ένα νομικό πλαίσιο που είπα νωρίτερα. Δεν υπάρχουν εντολές πλέον αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε ούτε αγορασές της ομάδος, ούτε. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Ναι, το κατάλαβα. Ούτε πρόεδρος της ομάδος ευελπιστούμε να γίνουμε, ούτε να μπούμε σαν επενδυτές στην ομάδα, ούτε έχουμε τη δυνατότητα αυτή, έτσι. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργούμε φιλικά προς την ομάδα για την καλή διαχείριση του οικονομικού κομματιού και του αγωνιστικού κομματιού. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Τώρα ο Παπαθανασάκης, αν κάνει συνάκρι, όπως λέει εισαγωγικά, κάνει τα συνάκρι, γιατί θα παραμένει διοκτήτης. Σίγουρα, αλλά είναι διαφορετικό να τον ελέγχεις με ένα νομικό πλαίσιο. Είναι πολύ διαφορετικό. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μπορούμε να το κάνουν κάποιοι δικηγόροι που μπορούν να το μελετήσουν το θέμα. Αυτό λέω, εάν δεν το δεχτεί αυτό. Είναι μεσολογιστήριο. Κοίταξε, νομίζω ότι και αυτός θα θελήσει να είναι με καθαρότητα όλες οι συναλλαγές, γιατί πιστεύω ότι τόσο καιρό που ήταν κάποιος αλλιώς τα πράγματα, βλέπουμε ότι δεν περπάτησε το αντικείμενο. Ναι. Θέλω να πω ότι εάν τον πιέσετε να είναι υπό επιτήρηση και πάλι θα πω αυτές τις δύο λέξεις μέσω του νομικού. Είναι περίεργες το υπό επιτήρηση, έναν ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας ομάδας, δεν μπορεί να τον πεις, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιος να δεχτεί έλεγχο, έτσι όπως το λέμε, επιτήρηση. Αν κάποιος φάνη μου είναι καθαρός, θα δεχτεί τον έλεγχο. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα έχει κάτι να κρύψει. Ακριβώς, αν δεν έχει κάτι να κρύψει και να πληρώνει normal και δεν έχει πρόβλημα τίποτα. Τι λεφτά μπήκανε, τι λεφτά βγήκανε, τελείωσαν. Ακριβώς. Το αυτονόητο ζητάμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε βέτο σε ορισμένα θέματα. Ναι, αλλά μπορούμε να δεχτούμε ή να αρνηθούμε. Δηλαδή, εάν ο κύριος Παπαθανασάκης δεν δεχτεί αυτά που θα του θέσετε, φαντάζομαι και εσείς θα αποσύρετε το όποιο ενδιαφέρον σας. Δεν είναι θέμα ενδιαφέρον, θέμα διάθεσης είναι. Την όποια διάθεσή σας. Μην περάσει αυτό που λέμε όλοι, ότι κοίταξε να λαμβάνω την ομάδα και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι η δικιά μας η ομάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Είναι λεπτό το ζήτημα, γιατί ξέρεις, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να πει: Α, Φάνη, είσαι μαζί του, άρα και εσύ έκανες αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Ακριβώς, και φαντάζομαι δεν το θέλεις ούτε εσύ ούτε οι υπόλοιποι που θα είναι μαζί σου. Να μην πανεξηγήσουμε τις έννοιες και τις λέξεις. Μιλάμε τελείως ξεκάθαρα. Μπράβο, γι' αυτό ακριβώς επιμένω σε αυτό το κομμάτι και σε ευχαριστώ που απαντάς σε αυτό. Οπότε είμαστε εν αναμονή μιας εβδομάδας περίπου για να δούμε τι θα πει σε αυτό που του αναφέρατε χθες. Τι σχεδιάζει ο ίδιος ο Παπαθανασάκης και το τι θέλει να κάνει και το πώς το θέλει. Και το τι λεφτά, γιατί σε μια εταιρεία όταν αποφασίζεις και πληρώνεις και είναι πληρωμένοι όλοι και όλοι ευχαριστούμε, νομίζω ότι μπορεί να σου λύσει μετά πλέον το αγωνιστικό κομμάτι. Κατάλαβες, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι δυνατότητες υπάρχουν. Το μόνο που ξέρουμε είναι τα έσοδα της ομάδας που τα ξέρουν όλοι ο κόσμος. Η πρωτοβουλία η δική σου περιλαμβάνει τον κύριο Αντωνέλη από πίσω, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και το λέω αυτό γιατί είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει και κάποια χρήματα στο μέλλον και δεν το έχει κρύψει άλλος. Έγινε όλο αυτό. Δεν σας άκουσα. Αυτή ήταν η αρχική ενέργεια, ήταν του κυρίου Αντωνέλη. Δεν ήταν. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Παραμένει ζεστός για αυτό το επιχείρημα. Αυτός είναι ο πρωτεργάτης όλης αυτής της ενέργειας, ο οποίος ανησύχησε και αυτός μικρά κείμενο στην ομάδα και λέει τι γίνεται, πρέπει να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να ομάδα να λειτουργήσει. Και ο ίδιος μας έκανε την πρόταση αυτή. Φαντάζομαι ενημερώθηκε χθες μέσω εσού για όλα όσα. Φυσικά.
Τέθηκε, έχω και ερωτήματα από φίλους, τέθηκε θέμα ξανά, αν και τόσο καιρό που τα έλεγε Φάνη, δεν νομίζω ούτε εσύ ούτε κανένας μας να πίστεψε ότι είναι πάρα πολύ κοντά βάσει του αποτελέσματος, έτσι, στο να πουλήσει την ομάδα. Σου ανέφερε κάτι ότι υπάρχει πάλι κάποιος ενδιαφερόμενος για να πουλήσει, για να φύγει κτλ. Τέθηκε κάποιο θέμα? Δεν έχει καμία αναφορά στο Καμία αναφορά. Καμία αναφορά. Mm-hmm. Σε πηγές χρημάτων έχει αναφερθεί, δηλαδή το πώς θα τη βγάλει, αν παραμείνει. Ζήτησα να μας δώσει όλα τα λεπτομέρειες, όλα τα έσοδα. Άρα, πέρα στα όσα έγιναν και φτάσαμε στο σημείο, θέλετε να δείτε και το πώς θα μπορέσει να προχωρήσει. Ακριβώς, για το τι θα έχει από εδώ και πέρα. Το τι μέλλον γίνεται, γιατί να δούμε τι βάζει τη ομάδα, το τι έξοδα υπάρχουν. Όλα αυτά. Τα αυτονόητα δηλαδή. Εφόσον η απάντηση την επόμενη εβδομάδα είναι αυτή που θέλετε, η δική σου η πλευρά, έτσι το χαρακτηρίζω, έτσι, με τον κύριο Αντωνέλη, με τον οποιοδήποτε, τι είναι τα πρώτα, ποια είναι τα πρώτα που θέλετε να κάνετε? Πρώτον, πρέπει να πληρωθούν όλοι οι παίκτες όσοι υπάρχουν στην ομάδα του Ρακβή. Δεύτερον, να γίνουν κάποιες μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, για να ενισχυθεί λίγο. Βέβαια, όλα αυτά έχουν κοινό παρανομαστή τα λεφτά, έτσι. Αυτό είναι το φαινόμενο. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε θέμα, δεν προχωράει τίποτα. Εδώ είναι το θέμα. Έτσι. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα, νομίζω. Αυτή τη στιγμή μια εταιρεία λειτουργεί μέσω χρημάτων. Χωρίς χρήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Άρα πληρώνουν οι ποδοσφαιριστές, γίνονται κινήσεις, ενίσχυση του τμήματος. Και λειτουργεί η ομάδα κανονικά σε ό,τι χρωστάει, σε ρυθμίσεις, σε διάφορες. Θα βρεθούν τα λεφτά τα οποία υπολογίζουμε ότι μπορεί να έρθουν στην ομάδα. Και εσείς οι ίδιοι αναλαμβάνετε κάποια πόστα, να υποθέσω? Κοίταξε, κάποιοι από αυτούς, ναι, από τους παίκτες τους πρώην, τους φαλείς παίκτες του Ρακβή, κάποιοι αναλαμβάνουν τα πόστα, κάποιοι δεν θα αναλάβουν τίποτα. Απλά θα είναι βοηθητικοί. Εάν ο κύριος Παπαθανασάκης, επιστρέφω λίγο σε αυτό που συζητήσαμε πριν, έτσι για να το κλείσουμε. Εάν ο κύριος Παπαθανασάκης έρθει την άλλη εβδομάδα και πει ότι ναι, ok, να μπείτε σε κάποια πόστα, αλλά θα κάνετε αυτά που λέω εγώ και δεν θα είναι τόσο αυτό που λέγαμε στην άκρη νωρίτερα, ποια θα είναι η δική σου απάντηση και των υπόλοιπων? Δεν νομίζω να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αποδεκτός. Αν καταφέρει και γίνει αποδεκτός από τον κόσμο, θα το πω ευχαρίστως. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Οπότε, σε περίπτωση που θα σας πει ότι ναι, σας θέλω, αλλά με μένα να είμαι το κουμάντο, φαντάζομαι δεν θα προχωρήσει τίποτα. Δεν θα μπούμε για να δημιουργηθούν φασαρίες στην ομάδα. Κατανοητό. Κατανοητό. Κατανοητό και σεβαστό. Να ρωτήσω λίγο και τον ποδοσφαιριστή Φάνη του Τζιάρη να μου πει, στο αγωνιστικό κομμάτι θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για να προλάβουμε να σου λουποθεί το πράγμα και να δούμε μια ομάδα που θα σταθεί στα πόδια της? Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και το πρόβλημα της μία διοδότησης, έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταγραφές πολλές και οτιδήποτε. Όχι, δεν νομίζω να είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να είναι πολύ δύσκολο. Δεν είπα ότι θα έχουμε και την ομάδα η οποία θα χτυπήσει το πρωτάθλημα, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα καταφέρει να κάνει αυτό που έκανε και πέρυσι. Ναι. Βέβαια, ξέρεις, το απλά να μένεις στην κατηγορία δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά δεν που φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή που έχει η επιβίωση της ομάδος, η οικονομική ηρεμία της ομάδος, το να καταφέρει του χρόνου να πάρει την άδεια, να είναι καθαρή η ομάδα και πέρα να μπορείς να ρυθμίσεις όλες τις καταστάσεις. Ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει επιβίωση της ομάδας και μετά το στόχους θέτει σαν ομάδα. Γιατί κακός ή καλός, τα τελευταία 7 χρόνια νομίζω παλεύουμε προς αυτόν τον βαθμό. Είναι αρκετά. Εύχομαι να γίνει κάτι. Να γίνει κάτι, γιατί περνούν οι μέρες, θα περνούν και οι μήνες σε λίγο και λύση δεν θα έχει δοθεί στον Ηρακλή. Μπορώ να ρωτήσω και κάτι προσωπικό για την συνάντησή σας και τελευταίο, και σε ευχαριστώ πολύ, μας ακούει και αρκετός κόσμος. Πώς τον έκοψες? Έτσι, με όλη την ειλικρίνεια, σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, όπως και ο κόσμος σας ακούει και ως ποδοσφαιριστή φυσικά. Πώς τον είδες, πώς τον έκοψες? Είναι μπερδεμένος, είναι συγχυσμένος, είναι... Προβληματισμένος πολύ, αγχωμένος αρκετά και νομίζω ότι σκέφτεται το πώς μπορεί να καταφέρει να αλλάξει το κλίμα της βάρος του. Πάνω σε αυτό έχει καταλάβει ότι πλέον δεν είναι αρεστός, δεν είναι επιθυμητός, το έχει συνειδητοποιήσει? Όταν λένε ότι εγώ είδα στην ομάδα και η σκέψη ήταν, ενώ ήταν στην κερκίδα αγαπητός από τον κόσμο, ξαφνικά ο κόσμος τον βρίζει,
Καλά, αυτό το, ξαφνικά δεν είναι τόσο ξαφνικά. Εννοώ ότι έχει πολύ μεγάλη αιτία πίσω του, έτσι. Ναι, δεν με καταλάβεις, ότι φυσικά και δεν χαζούν να μην το έχει καταλάβει. Εννοείται. Έτσι, πράγμα. Μάλιστα. Τι να πω, προχωράμε και περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Να σε καλά. Για την κουβέντα. Μακάρι από εβδομάδα να έχουμε κάτι καλύτερο να μεταφέρουμε στον κόσμο. Να σε καλά. Καλό βράδυ.